Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την ανεπάρκεια της εξίσωσης ψήσων λάμδα χ και β να παραστήσει όλες τις ευθείες του επιπέδου και αναγκαστικά θα πάμε σε μια άλλη εξίσωση, την αχ και β ψ και γ ίσον 0, όπου βάζουμε τα αβγ κεφαλαία, η οποία θα καλύψει αυτή την ανεπάρκεια και θα παραστήσει όλες τις ευθείες του επιπέδου όπως θα εξηγήσουμε. Γνωρίζουμε ήδη από την προηγούμενη παράγραφο ότι η εξίσωση ψήσων λάμδα χ και β παριστάνει ευθεία. Το λάμδα είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας και η ευθεία τέμνει τον άξονα ψήτων ως ψ στο σημείο β 0,β. Σε αυτή την εξίσωση ψήσων λάμδα χ και β, τα χ και τα ψ ονομάζονται μεταβλητές. Γιατί μεταβάλλονται? Ενώ το λάμδα και το β είναι οι παράμετροι της εξίσωσης, που όπως είπαμε το λάμδα είναι ο συντελεστής διεύθυνσης και το β είναι η τεταγμένη του σημείου που η ευθεία τέμνει τον άξονα ψητών ως ψ. Για να δούμε γιατί η εξίσωση ψήσων λάμδα χ και β είναι ανεπαρκής. Να γραφούν οι παρακάτω εξισώσεις στη μορφή ψήσων λάμδα χ και β. Η πρώτη είναι πολύ απλή, ψήσων 2 χ μείον 4, είναι έτοιμη αυτή η μορφή, το λάμδα είναι 2 και το β είναι μείον 4. Αυτή λοιπόν η ευθεία έχει συντελεστή διεύθυνσης 2 και έχει β ίσον μείον 4. Η εξίσωση ψήσων 5 χ για να έρθει σε αυτή τη μορφή μπορεί να γραφεί ψ ίσον 5χ και 0. Οπότε στην περίπτωση αυτή καταλαβαίνουμε ότι το λάμδα είναι το 5 και το β είναι το 0. Οπότε η ψ ίσον 5χ και 0 προφανώς έχει τη μορφή ψ ίσον λάμδα χ και β, γι' αυτό το λάμδα και γι' αυτό το β. Ας πάρουμε μια άλλη εξίσωση, 5χ μείον 3 ψ και 2 ίσον 0, η οποία παρεπιπτόντως έχει αυτή τη μορφή. Μπορούμε να βρούμε εύκολα ότι μπορεί να τη μετασχηματίσουμε σε αυτή τη μορφή. Πώς? Κρατάμε το μείον 3 ψ στο πρώτο μέλος, στη συνέχεια διαιρούμε και τα δύο μέλη με το μείον 3 και έτσι έχουμε λύση ως προς ψ και έχουμε ψ ίσον 5 τρίτα χ, αφού σπάσουμε εδώ αυτό το κλάσμα στα 2, συν 2 τρίτα. Άρα αυτή η εξίσωση παριστάνει ευθεία και από εδώ βλέπουμε ότι ο συντελεστής διεύθυνσής της είναι το 5 τρίτα και το β είναι το 2 τρίτα. Το 2 τρίτα είναι η τεταγμένη, όπως είπαμε, του σημείου που η ευθεία τέμνει τον άξονα ψήτων ως ψ. Η ευθεία ψ ίσον 4, που ως γνωστόν είναι παράλληλη στον άξονα χ τον ως χ και διέρχεται από το σημείο 0,4, μπορεί να γραφεί ως ψ ίσον 0 επί χ συν 4. Άρα γράφεται σε αυτή τη μορφή, όπου το λάμδα, ο συντελεστής διεύθυνσής της, είναι 0 και το β είναι 4. Υπενθυμίζω ότι οι ευθείες που είναι παράλληλες στον άξονα χ τον ως χ έχουν συντελεστή διεύθυνσης 0. Στην τελευταία περίπτωση όμως εμφανίζεται η ανεπάρκεια για την οποία μιλήσαμε από την αρχή, η εξίσωση χ ίσον 3, η οποία ως γνωστόν παριστάνει μια ευθεία που είναι παράλληλη στον άξονα τον ψ και διέρχεται από το σημείο 3,0, δεν μπορεί να γραφεί στη μορφή ψ ίσον λάμδα χ και β. Δεν υπάρχει ψ, δεν μπορούμε να λύσουμε ως προς ψ. Οι ευθείες λοιπόν που είναι παράλληλες στον άξονα ψ τον ως ψ δεν μπορούν να γραφούν στη μορφή ψ ίσον λάμδα χ και β. Αυτή η μορφή παριστάνει άπειρες ευθείες, όχι όμως όλες τις ευθείες του επιπέδου. Δεν μπορεί να αναπαραστήσει τις ευθείες που είναι παράλληλες στον άξονα ψ τον ως ψ. Επίσης έχουμε πει παλαιότερα ότι για τις ευθείες αυτές δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης. Αν οριζόταν θα μπορούσε να γραφεί και σε αυτή τη μορφή. Η γωνία που σχηματίζει αυτή η ευθεία με τον άξονα τον χ είναι 90 μοίρες, ο συντελεστής διεύθυνσης είναι ίσως με την εφαπτωμένη των 90 μοιρών, η εφαπτωμένη των 90 μοιρών όμως δεν ορίζεται. Άρα για τις ευθείες αυτές δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης. Υπάρχει λοιπόν μία ανεπάρκεια σε αυτή την εξίσωση. Παρότι είναι πολύ φιλική, βλέπουμε το συντελεστή διεύθυνσης, βλέπουμε που τέμνει τον άξονα τον ψ και τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, θα μιλήσουμε για τη γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας, για αυτή την εξίσωση αχ και β ψ και γ ίσον 0, η οποία όπως θα δείξουμε στα επόμενα βίντεο μπορεί να παραστήσει όλες τις ευθείες του επιπέδου, μόνο για κάποιες τιμές των α και β δεν παριστάνει ευθεία, θα τις διευκρινίσουμε όμως και αυτές.